αριστεράς. Ας ξεκινήσουμε από το Κινάλ. Πώς και ξαφνικά βλέπουμε ότι το πράγμα πάει χωρίς κομματική πειθαρχία. Προεξοφλείται ότι ο κύριος. Προεξοφλείται με αλφαγιώτα εννοώ. Προεξοφλεί η ηγεσία του Κινάλ ότι ο κύριος Στοχαρόπουλος ή κάποιοι άλλοι θα στηρίξουν. Δεν ξέρω τι συζητήσεις έχουν γίνει στο εσωτερικό τους. Εγώ θέλω να κάνω έναν πολιτικό σχολιασμό. Mm-hmm. Μου φαίνεται ακατανόητη η στάση του. Διότι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν δύο ψυχές. Αυτή της καραμαλικής φιλοευρωπαϊκής παράδοσης, αλλά και της πολιτικής που επίσημα έχει ακολουθήσει αυτό το κόμμα σε σχέση με την ανάγκη μιας σύνθετης ονομασίας, αλλά από την άλλη και η ακροδεξιά, ας πούμε, αντίληψη, και μάλιστα για λόγους ψηφοθυρικούς, σου λέει είμαστε λίγο πιο ακροδεξιοί για να μην έχουμε πρόβλημα από τα δεξιά μας. Αλλά στην περίπτωση πραγματικά του Κινάλ μου είναι τελείως αδιανόητο. Πώς αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι δεν είναι και αυτή η πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τον κόσμο, τα στελέχη, τους ψηφοφόρους αυτού του κόμματος. Υπάρχει μια μεγάλη διάσταση. Ενδεχομένως λοιπόν για αυτό το λόγο και τις συζητήσεις που μπορεί να συμβαίνουν στο εσωτερικό του να επιλέγεται τελικά αυτή η ψήφος κατά συνείδηση. Αλλά πραγματικά το θεωρώ αυτοκαταστροφικό αυτό που τελικά κάνει η κυρία Γεννηματά, να μην τοποθετείται ευθέως, να διαφωνεί η ίδια όσον αφορά τον εαυτό της και τελικά να επιλέγει τη στάση της κατασυνείδησης ψήφου. Αλήθεια, μια που λέμε για αυτά, συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Κρεμαστινός, ότι τώρα που δεν υπάρχουν οι ΑΝΕΛ είναι ή θα μπορούσε να είναι ευκολότερες, καλύτερες οι συνθήκες διαλόγου μεταξύ των δύο χώρων? Θα σας πω. Εγώ πριν χρησιμοποίησα πριν από λίγο μια λέξη και είπα για κανονικοποίηση της πολιτικής ζωής. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ ήταν μια συνεργασία ειδικού σκοπού, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν ήταν μια συμφωνία, μια συνεργασία που βασιζόταν σε μια προγραμματική σύγκληση. Το γνωρίζουμε αυτό και άλλωστε φάνηκε σε πάρα πολλές στιγμές. Άρα τώρα που έκλεισε αυτός ο κύκλος, προφανώς θεωρώ ότι από εδώ και πέρα και έχοντας πια βγει από τη Μνημόνια για το πρόγραμμα, οι συνεργασίες που πρέπει να προκύψουν πρέπει να είναι σε μια ειλικρινή προγραμματική σύμπτωση ως αποτέλεσμα ενός ισότιμου διαλόγου. Προσέξτε τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο επαναστοχάζεται σε σχέση με τις βασικές στρατηγικές που υπηρέτησε τόσα χρόνια. Αναφέρομαι στην προσπάθεια που κάνει ένα κομμάτι αριστερόστροφο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας να απακιστρωθεί από τον φιλελευθερισμό. Θυμόσαστε ότι τις προηγούμενες τρεις σχεδόν δεκαετίες οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, οι χριστιανοδημοκράτες και οι ευρωσοσιαλιστές, ουσιαστικά συγκυβέρνησαν την Ευρώπη. Ναι. Από κοινού ακολουθήσαν την ίδια πολιτική. Ήταν αυτό που κατά κάποιους ονομάστηκε σοσιαλφιλελευθερισμός. Τώρα πλέον, βλέποντας και τα διέξοδα αυτής της πορείας, διότι επειδή ακολουθήκαν αυτές οι πολιτικές, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς και του εθνολαϊκισμού σήμερα στην Ευρώπη, κάποιοι προσπαθούν πια να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και αυτό εκδηλώνεται με μια προσπάθεια ενός διαλόγου ανάμεσα στην ευρωπαϊκή αριστερά, την αριστερόστευση της δημοκρατίας και τις δυνάμεις της οικολογίας. Είναι πραγματικά παράδοξο γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει τουλάχιστον με τα επίσημα κόμματα, διότι στο επίπεδο της κοινωνίας συμβαίνει και με το παραπάνω. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα και από το Μέγαρο Μουσικής, και να επιμείνει στο όχι το κίνημα αλλαγής, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε πάρει το δρόμο των συγκλήσεων, έτσι? Βεβαίως, και θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τελικά προσπερνάει εκείνες τις πολιτικές ηγεσίες, mm-hmm. οι οποίες δεν μπορούν να αντιληφθούν τα μηνύματα των καιρών. Και επαναλαμβάνω, επειδή πολλοί λένε, ξέρω εγώ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπάει την πόρτα της σοσιαλιστικής διεθνούς ή θέλει να γίνει ένα νέο κόμμα της κεντροαριστεράς. Δεν είναι αυτό. Είναι η ανάγκη όμως η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η δημοκρατική αριστερά, η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει ισότιμα με τον χώρο της κεντροαριστεράς στην κατεύθυνση του να φτιαχτεί ένας πλειοψηφικός, πολύχρωμος πόλος όπου στη μεταμνημονιακή πολιτική ουσιαστικά θα προσπαθήσει να σφραγίσει τις εξελίξεις. Αυτή ήταν η αντιπαράθεση στην επόμενη φάση.
Ουσιαστικά πάμε σε έναν νέο μεταμνημονιακό διπολισμό. Θα υπάρχει ένας πόλος προοδευτικός, ο κορμός του στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη πλευρά θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και καταλαβαίνω ότι καταλήτης γι' αυτό, τουλάχιστον για την ώρα, είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Είδαμε στο Μέγαρο Μουσικής και ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται ακόμα στον πολύ σκληρό πυρήνα των εντός εισαγωγικών σημητικών. Προφανώς να μην αρκούνται από το, να μην ικανοποιούνται από τη σιωπή του κυρίου Σιμίτη επί της συμφωνίας των Πρεσπών και του Μακεδονικού και να είναι εκεί να δηλώνουν ότι πρέπει να λυθεί το Μακεδονικό κλπ. Τώρα αγγίξετε ένα πολύ μεγάλο θέμα που και αυτό χωράει πολύ συζήτηση. Πώς είναι δυνατόν πρωθυπουργοί οι οποίοι με την παρουσία τους σφραγίσανε τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα να σιωπούνε μπροστά σε αυτή την εξέλιξη. Φαίνεται όμως, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποια πολιτικά στελέχη τα οποία χειραφετώνται και έχουν την διάθεση να καταθέσουν τις απόψεις του. Αυτό έγινε προχθές στο Μέγαρο Μουσικής και θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικής σημασίας συνάντηση, αλλά και κυρίως ήταν πολύ σοβαρές οι τοποθετήσεις και όσα υποθήκανε. Εμείς μάλιστα σκοπεύουμε με αυτόν όλο τον κόσμο να αναπαραγάγουμε τέτοιου είδους συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, διότι όπως σας είπα και πριν, πρέπει πραγματικά ο κόσμος να μάθει και να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο πέρα από συνθήματα και στήρες αντιπαραθέσεις αυτής της συμφωνίας και ποια είναι η μεγάλη ευκαιρία. Άκουσα ούτως ή άλλως και του Πρωθυπουργού την πρόταση για την σύγκληση, για την δημιουργία μιας ευρύτερης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, χωρίς ηγεμονισμούς όπως είπε, και αυτό το σημειώνουν και αρκετοί από όσους ήταν εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κορμός μιας ενός ευρύτερου σχήματος, ας πούμε? Εγώ σας περιέγραψα πριν την ανάγκη να υπάρξει ένας ανοιχτός, ειλικρινής διάλογος με τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Το αν αυτό θα αποτυπωθεί σε κάποια σχήματα είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί. Σημασία έχει να αντιληφθούμε την ανάγκη να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες για να φτιαχτεί τελικά ένα πλειοψηφικό μέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Γιατί ξέρετε, αυτά τα πράγματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, για παράδειγμα, συμβαίνουν ήδη στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί έχουμε αυτή τη στιγμή ευρύτατες συνεργασίες στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας, ακριβώς στη βάση ενός προγράμματος ριζοσπαστικού, προοδευτικού για την ίδια την αυτοδιοίκηση. Έχει αυτό τη δικιά του λογική. Αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλους χώρους. Προφανώς, όταν συμβούν όλα αυτά και μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως και μας είναι μια τέτοια επιδίωξή μας να υπάρξει ένας τέτοιος, ας πούμε, αστερισμός, θα το έλεγα εγώ. Για τη σιωπή που είπατε για τους πρώην πρωθυπουργούς, θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από τον κύριο Σιμίτη που τον αναφέραμε, υποθέτω και τον κύριο Παπανδρέου, η καμπάνα χτυπά και για τον κύριο Καραμανλή, επειδή αυτός ήταν ο τελευταίος που διαχειρίστηκε την αμέσως προηγούμενη φάση διαπραγμάτευση επί του Μακεδονικού. Νομίζω ότι και ο κύριος Καραμαλής δεν θα έπρεπε να έχει μια τέτοια στάση σιωπηρή. Θα έπρεπε και αυτός με κάποιο τρόπο να μιλήσει. Βεβαίως υπάρχουν στελέχη τα οποία αναφέρονται στον Κώστα Καραμαλή που έχουν διαφορετικού τύπου τοποθετήσεις και προσεγγίσεις απέναντι στο θέμα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να ομιλεί δια των πολιτικών του φίλων. Στο ποτάμι, όλα αυτά τα μπρος πίσω, τώρα ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη στη Σεβαστοπόλεως και η συνεδρίαση, εσείς πότε θα ερμηνεύετε? Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια ερμηνεία ή μια δικαιολογία ότι ο κύριος Θεοδωράκης είναι στο όριο να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και ότι ο κύριος Ψαριανός σχεδόν εκβιάζει ανοιχτά? Αν κρίνω από τις δηλώσεις του, δεν κάνω αξιολογική κρίση, καταγράφω αυτά που λέει στα ραδιόφωνα αυτές τις μέρες, ότι θα σηκωθεί να φύγει, άρα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα αν το ποτάμι πεινέ στις πρέσπες. Εγώ καταλαβαίνω αυτές τις σκοπιμότητες, αυτούς τους τακτικισμούς και τις ισορροπίες που τελικά σχετίζονται με κάποια δικαιώματα εντός του Κοινοβουλίου. Δηλαδή την ύπαρξη κοινοβουλευτικής ομάδας. Που δεν είναι και μιλταίο εδώ που τα λέμε, έτσι. Αλλά θα σας έλεγα ότι τελικά όμως είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρά μπροστά στο διακύβευμα.
διότι μιλάμε για ένα θέμα, όπως είπαμε και πριν, το οποίο μας υπερβαίνει όλους, ίσως υπερβαίνει τον χρόνο της πολιτικής παρουσία μας, του κάθε ενός ξεχωριστά και όλων των προσώπων σήμερα στο Κοινοβούλιο. Για σκεφτείτε πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Οι περισσότεροι που αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν γι' αυτό δεν ήταν τότε μέσα στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και είναι βέβαιο ότι τις επιδράσεις αυτής της συμφωνίας θα τις κατανοήσουν καλύτερα κάποια άλλη που μια άλλη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Άρα θέλω να πω ότι είναι πολύ μικρές αυτές οι σκοπιμότητες για να μας αναγκάζουν να ακολουθούμε κάποιες ισορροπίες τέτοιου είδους. Θεωρώ ότι ευθαρσώς, ευθέως, με αίσθημα ευθύνης θα πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί απέναντι στην ιστορία πρώτα απ' όλα και στη συγκεκριμένη συμφωνία. Και υποθέτω, κύριο Σκουρλέτη, όταν λέτε ευθαρσός, αυτό σημαίνει ότι στο μυαλό σας έχετε το ναι ή το όχι, όχι το παρόν ή την αποχή. Γιατί ακούω ότι και στην περίπτωση του κυρίου Λικούδη και στο ποτάμι κεντρικά υπάρχει και αυτό σενάριο για να δείξουν ότι ναι, μεν είναι με τις πρέσπες, αλλά και δεν θέλουν να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία, ας πούμε. Κάπως έτσι το λένε, νομίζω. Όποιος είναι με τις πρέσπες και το έχει πει δημόσια και το ποτάμι το έχει κάνει αυτό, δεν κρύφτηκε. Mm-hmm. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Πρέπει να το πάει μέχρι τέλους. Ελπίζω η δήλωση που άκουσα ότι έκανε πριν από λίγο ο κύριος Θοδωράκης προσερχόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι δεν μπορεί να λέμε σε όλα όχι, τελικά να μας προειδεάζει ότι η θέση του ποταμιού θα είναι τέτοια ώστε θα οδηγήσει σε μια μεγάλη τελικά υπερψήφιση της συμφωνίας. Και κλείνοντας, για ένα θέμα της καθημερινότητας, επειδή με ενημερώνουν ότι έχει σπάσει και το τηλέφωνο, βλέπουμε διάφορα σενάρια περί αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, των λογαριασμών της ΔΕΗ. Τι λέτε? Απάντησε, νομίζω, όμως ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταθάκης. Mm-hmm. Και μάλιστα απάντησε αρκετά τεκμηριωμένα. Λέει, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να χρεώνει με 1%, με 1 ευρώ την αποστολή του έντυπου λογαριασμού, ενώ μπορεί να το γλιτώσει αυτό εάν τελικά έχεις ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει την τιμή του ρεύματος και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ως αυτό, ότι δεν μπορούμε υπό τις παρούσες συνθήκες να οδηγηθούμε σε μια αύξηση της τιμής του ρεύματος. Για πάρα πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με τις αντοχές των οικοκυριών, της πλειοψηφίας του κόσμου, αλλά και των επιχειρήσεων ακόμα, έτσι, γιατί το κόστος το ενεργειακό των επιχειρήσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σκουρλέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τις εντυπώσεις κέρδισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του εμφάνιση στη Βουλή, κατά τη σφοδρή αντιπαράθεση που είχε με τον αρχηγό της αξιωματικής